Γεια σας, Υπουργέ. Σας χαιρετώ, κύριε Μιχαλαρέ. Γεια σας. Πολλές φορές την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Επανέρχονται συνεχώς οι εκθέσεις, τα γεγονότα και πάντα βρισκόμαστε στην ίδια πραγματικότητα. Μπορούν να γίνουν πράγματα και δεν γίνονται. Προφανώς ο υπερπληθυσμός είναι το μέγιστο των προβλημάτων αυτή τη στιγμή. Αλλά εδώ η ίδια η Επίτροπος, και η μια Επίτροπος και η άλλη Επίτροπος Προστασίας του Παιδιού, μιλάνε για πολύ σοβαρά πράγματα. Μιλάνε για μπάχαλο στη συνεννόηση, για καθυστέρηση των επιδομάτων, για καθυστέρηση στο άνοιγμα των λογαριασμών, για μη σωστή διαχείριση των ανήλικων. Βεβαίως, κύριε Μιχαλαρέ, αντιλαμβάνεστε ότι καταρχήν δεν έχω την ίδια άποψη ότι οι δύο επιτρόποι έχουν πού τα ίδια πράγματα. Μόλις τώρα είχατε την Επίτροπο Διοίκησης που έχει κάνει μια, επιτρέψτε μου να πω, ισοζυγισμένη κατανομή του τι σημαίνει η διαχείριση του μεταναστευτικού. Επομένως, δεν θεωρώ ότι τοποθετήσεις πανομοιότυπες, αλλά επιτρέψτε μου να πω το εξής. Συγκλίνουν όμως το ίδιο πράγμα, ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Εξευτελιστικές τις χαρακτηρίζει η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Όταν έχεις ένα κέντρο, όσο και αν ακούγεται κλισέ το συγκεκριμένο θέμα, αλλά όταν έχεις ένα κέντρο το οποίο ήταν δομημένο για 500 ανθρώπους, το επεκτείναμε στους 1.000, 1.200 το πολύ κατά μέγιστο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 2.500. Έχουμε συνεχείς ροές. Ψες έφτασαν 73 και προχθές 101. Λοιπόν, όλοι αυτοί προερχόμενοι συστηματικά από τον ίδιο χώρο. Ναι. Το Υπουργείο Εσωτερικών, λοιπόν, δεν μπορεί να είναι μόνο του στην διαχείριση του συγκεκριμένου θέματος. Το Υπουργείο Εσωτερικών, εγώ θα απαντήσω αυτά που αφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών. Από τούτο και στο εξής, θα πρέπει να απαντούν και κάποιοι άλλοι όσον αφορά συγκεκριμένα θέματα, και μεταξύ αυτών και αυτοί που ασκούν κριτική έξω από την κυβέρνηση. Λοιπόν, δηλαδή, για την αντιπολίτευση μιλάτε αυτή τη στιγμή. Πείτε μου ένα λεπτό. Εμείς διαχειριζόμαστε το θέμα της μετανάστευσης. Έχουμε κάνει θεαματικά βήματα προόδου και δεν το λέω εγώ αυτό το πράγμα. Το λένε οι εκθέσεις της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μάλιστα εσχάτως σε ανώτατο επίπεδο, και από τον κύριο Σχοινά, το ακούσατε, και από την κυρία Γιώχανσον, και από την κυρία Μπεάτε της Διεύθυνσης Ιστορικών Υποθέσεων, και από την ΕΑΣΟ και από τον Frontex. Έχουμε δομήσει συγκεκριμένες πολιτικές. Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο διαχείρισης το οποίο, επαναλαμβάνω, σε σύγκριση με άλλες χώρες που αντιμετώπισαν ανάλογα προβλήματα, είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο αυτό. Μας φαίνεται πολύ παράξενο, η αλήθεια είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, μπορείτε να ανατρέξετε στην Ελλάδα, για παράδειγμα, όταν αντιμετώπισε την περίοδο της κρίσης. Γιατί και εμείς σε κρίση είμαστε τώρα, εάν οι συνθήκες ήταν ίδιες. Ναι. Επομένως, καταλήγω και λέω το εξής. Χωρίς να αποποιούμαστε καμιά απολύτως ευθύνη, άλλωστε δεν έχω οριοποιήσει σαν Υπουργός Ιστορικών ποτέ την κατάσταση στο Πουρναρά. Αντιθέτως, φρόντισα, φροντίζω και θα συνεχίσω να φροντίζω να ενημερώνω σωστά ότι οι δυνατότητες μας δεν μπορούν να είναι ή να θεωρούνται από κάποιους ανεξάντλητες. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, να πάω στο επίμαχο θέμα, το οποίο είναι το θέμα των ημερών, ναι, τα θέματα των ασυνόδευτων. Σήμερα στο Πουρνάρα έχουμε, που δεν θα έπρεπε να έχουμε, 356 παιδιά. Αυτά τα παιδιά, το Υπουργείο Εσωτερικών από την ώρα που είναι κοντά μας, πρέπει να μεριμνήσει για αυτά τα παιδιά στον βαθμό των δυνατοτήτων μας. Αυτή την ώρα, λοιπόν, υπεύθυνα σας ενημερώνω ότι ποτέ αυτά τα παιδιά δεν ήταν εκτός των λιωμένων υποστατικών που διαθέτουν και θέρμανση και κλιματισμό. Και τα 356 είναι σε τέτοιους χώρους. Όμως, θα έπρεπε να είναι με μεγαλύτερη άνεση χώρου. Δεν είναι όμως σε σκηνές όπως κάποιοι έσπευσαν να παρουσιάσουν, ότι είναι στο κρύο και στις καταιγίδες. Άρα το διαψεύεται αυτό. Άρα αυτοί που τα λένε ψέματα αυτή τη στιγμή. Κύριε Μιχαλάρη, εγώ απαντώ με στοιχεία και μπορούν σήμερα που ήταν και η ομάδα της αντιπολίτευσης, βουλευτών αντιπολίτευσης, να το επιβεβαιώσουν. Μπορείτε να τους ρωτήσετε. Λοιπόν, άρα ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Δεύτερον, έγινε κουβέντα για τη σύντησή τους. Ναι. Μα εμείς δεχόμαστε να μας γίνεται κριτική, γιατί με την κριτική που είναι μέρος της δημοκρατίας διορθώνουμε και λάθη μας. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε σύμβαση για τα θέματα σύντησης και αναφέρομαι σε αυτά που αφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών, ναι, η οποία καθορίζεται σύντηση από το ανώτερο ξενοδοχειακό Ινστιτούτο, το ΑΞΙΤ. Λοιπόν, αυτές οι προδιαγραφές είναι υποχρέωση του προσφοροδότη. Αυτές τηρούνται όχι απλά σαν κόρη οφθαλμού, αλλά αντιθέτως οι μερίδες ζυγίζονται. Και είχαμε περιστατικό το οποίο, εκεί που εντοπίστηκε πρόβλημα,
ενεργοποιήθηκαν πρόνοιες της σχετικής σύμβασης. Άρα δεν ούτε αυτό ισχύει, ότι τα παιδιά έχουν ένα κομμάτι ψωμί για πρωινό χωρίς ρόφημα και ένα μπουκαλάκι νερό όλη μέρα. Αυτό λέτε, δεν ισχύει, είναι ψέμα. Αυτό, δεν είναι, αυτό κύριε Μιχάλαρε, δεν είναι ψέμα, είναι κακοήθεια. Κακοήθεια. Ναι, αυτό δεν είναι ψέμα, είναι κακοήθεια. Και το λέω με επίγνωση αυτού που λέω, γιατί επαναλαμβάνω, η Δημοκρατία πληρώνει και καταβάλει πολλά χρήματα για τη σίτηση, πολλά εκατομμύρια, ελέγχεται η σίτηση, είναι 3 γεύματα την ημέρα, με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένο έλεγχο. Βέβαια, αυτό και είναι, επικαλέστηκε η Επίτροπος του Παιδιού, επικαλέστηκε μαρτυρίες που τις έδωσαν μετά από αυτοψία. Από εκεί έρχεται η πληροφορία. Επιτρέψτε μου να απαντήσω σε αυτά τα οποία δημοσίως ακούστηκαν, από όποιον ακούστηκαν, ότι όταν σπέβδει κάποιος και μάλιστα επίτροπος να διατυπώνει αυτά και επικαλείται την μαρτυρία ενός παιδιού που έδωσε ή ενός λειτουργού, οφείλει τουλάχιστον να κάνει τον ενομισμένο έλεγχο. Όταν αυτή τη στιγμή λες ότι με ένα κομμάτι ψωμί και ένα μπουκαλάκι νερό, γιατί αυτό λέχθηκε, περνούν τα παιδιά την ημέρα, τότε σημαίνει ότι εμείς θα έπρεπε να είμαστε στα κάγκελα της φυλακής. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι ψέμα, είναι κακοήθεια. Μάλιστα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα. Λέχθηκε ότι, ξέρετε, χθες στην ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, δηλώσεις που έγινε, λέχθηκε ότι έχει πάρει η Κυπριακή Δημοκρατία βοήθεια 3 και 4 εκατομμυρίων, 3 συν 4 εκατομμύρια, και απαντήσαμε με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο ότι τα 3 εκατομμύρια αφορούσαν την περίοδο από το 2015 μέχρι το 20 ή το 21, αν θυμάμαι σωστά. Mm-hmm. Είναι στην ανακοίνωσή μας εγγράφος, εν πάση περιπτώσει, και αφορούσαν την διαχείριση, του Κέντρου Ασυνόδευτων Παιδιών, που λειτουργεί υποδειγματικά, και αναφέρουμε στο κέντρο Hope for Children, το οποίο είναι εκεί, υπάρχει, δόξα τω Θεώ, λειτουργεί και μπορεί οποιοδήποτε θέλει να το επισκεφθεί και να δει πώς χρηματοδοτούνται οι συγκεκριμένες δραστηριότητες. Επομένως, αυτά τα λεφτά δεν έχουν τύχει, δεν έγιναν προϊόν διασπάθησης. Δεύτερον, λέχθηκε ότι πήραμε άλλα 4 εκατομμύρια και περίπου αφέθηκε να εννοηθεί ότι, ξέρετε, έχουμε πολλά χρήματα και θα έπρεπε να ήμασταν πολύ καλύτεροι. Έχουμε απαντήσει και αυτό που έχουν πάει τα 4 εκατομμύρια και ποια περίοδο αφορούσε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη περίοδος που αφορά. Αυτά όλα τα έχω δώσει στη Βουλή 2 φορές εγγράφως, με πολλές λεπτομέρειες, όχι όπως μιλάμε τώρα, με αναλυτικά. Την πρώτη, μάλιστα, φορά ήταν επιστολή που μου απέστειλε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο κύριος Κυπριανού. Ολοκληρώστε, παρακαλώ, τη σκέψη σας. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα οποία λέγονται, το μεταναστευτικό, κύριε Μιχάλαρε, στο διατάφτα, είναι κάτι το οποίο είναι σε όξυνση. Αυτή την ώρα έχουμε να διαχειριστούμε και το θέμα του Ουκρανικού, που αφορά πρόσφυγες. Και βεβαίως αυτή η χώρα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Όμως, θέλω να πω το εξής. Αυτό που δεν αποδέχομαι με κανένα απολύτως τρόπο και είμαι κατηγορηματικός, είναι αυτό που κάποιοι έσπευσαν χθες να μας πούν, ότι υπάρχει έλλειψη ανθρωπιάς στον Υπουργό των Εσωτερικών στις υπηρεσίες του. Απαντώ λοιπόν, γι' αυτό πήρα τον χρόνο σας να απαντήσω με αυτά τα συγκεκριμένα δεδομένα. Πάμε στα πρακτικά όμως, Υπουργέ. Πάμε στα πρακτικά που έρχονται από την Επίτροπο. Έστε. Πριν από λίγο τα ακούσατε κι εσείς. Μπάχαλο στη συνεννόηση. Υπηρεσία ασύλου, Γραφείου Ευημερίας. Έτσι το χαρακτήρισε και η ίδια. Μπάχαλο. Δεν υπάρχει συνεννόηση. Ακούστε. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ποιος είναι από το 16 μέχρι 18, αν είναι 19, αν θα τον βάλουμε από εδώ, αν θα τον βάλουμε από εκεί. Κύριε Μιχαλάρε, θα σας πω, γιατί δεν έχω συνηθίσει να κρύβομαι, ότι υπάρχει μια νομοθεσία περί προσφύγων στην Κυπριακή Δημοκρατία, που αυτοί που έφτιαξαν την νομοθεσία κατά καιρούς και την φρόντισαν να την μπαλώσουν με διάφορες παρεμβάσεις, έχουν δημιουργήσει όντως μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και θέλω να σταθώ στο θέμα των ανηλίκων, όπως ακριβώς το έχετε ρωτήσει αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτή τη στιγμή το μοναδικό δεν είναι θέμα μπάχαλου, είναι θέμα δυσαρμονίας, αν θέλετε, στον τρόπο ερμηνείας κάποιων διατάξεων του νόμου, και αυτός ο νόμος πρέπει να διορθωθεί. Ότι δηλαδή η υπηρεσία ασύλου, και σας διαβεβαιώ ότι αν δεν το λύσουν αυτοί που θα το λύσουν, θα το λύσω εγώ την ερχόμενη εβδομάδα. Πώς? Δεν πώς μπορεί, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη. Δεν μπορεί να είναι μετέωρο ένα θέμα το ποιος είναι ανήλικος και ποιος δεν είναι ανήλικος. Σήμερα υπάρχουν συγκεκριμένες επιστημονικές εξετάσεις που γίνονται για την διακρίβωση κάποιου ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι ανήλικος. Εδώ έχουμε κάτι παλικάρια 2 μέτρα που τα μαλλιά τους έχουν αρχίσει να ασπρίζουν και επικαλούνται ότι είναι ανήλικοι. Υπάρχουν λοιπόν εξετάσεις, όπως είναι η ακτινογραφία σιαγόνας, όπως είναι η ακτινογραφία του καρπού,
όπως είναι άλλες εξετάσεις που γίνονται επιστημονικές, οι οποίες μπορούν να διαγνώσουν απόλυτα εάν κάποιος θεωρίζεται και λογίζεται ως ανήλικος ή ενήλικος. Ναι. Θέλω να σας πω ότι έχω βγει από μια σύσκεψη που είμαι εδώ, στο Υπουργείο, με φιλοξενούμενη δικαστή του πρωτοδικείου δικαστών της Ελλάδος, η οποία έχει μετακληθεί από εμάς στην Κύπρο, ακριβώς για να διασαφηνίσουμε αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Μάλιστα. Τα οποία στην Ελλάδα έχουν βρει την απάντησή τους. Δεν μπορεί λοιπόν σήμερα να υπάρχει αυτή η διχογνωμία, αν θέλετε, ότι εάν αρνηθεί, και έχουμε τέτοια περιστατικά δυστυχώς, και είναι αυτά που προκαλούν αυτό που ο Επίτροπος περιέγραψε ως μπάχαλο. Υπάρχουν ανήλικοι ή φερόμενοι ως ανήλικοι, ναι, που αρνούνται να κάνουν αυτές τις εξετάσεις. Και επειδή αρνούνται να κάνουν αυτές τις εξετάσεις, δηλαδή την ακτινογραφία θώρακος, την ακτινογραφία καρπούς, η αγώνας και το καθεξής, για να διαγνωστούν. Αυτοί λοιπόν είναι εκεί και παραμένουν σε εκκρεμότητα. Κατά την υπηρεσία ασύλου υπάρχουν αρκετά ευρήματα που μπορούν να χαρακτηριστούν ως ανήλικοι. Επειδή λοιπόν ενδεχόμενα πιθανότατα δεν ικανοποιούνται κάποιοι άλλες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, εμείς θα δώσουμε απάντηση άμεσα και θα χειριστούμε τα συγκεκριμένα περιστατικά, διότι δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοια αδιέξοδα. Περιγράψτε μας λίγο ακόμα πώς θα τα διαχειριστείτε. Δώστε μας μερικές λεπτομέρειες. Το να αφήνετε ότι θα το διαχειριστούμε, θα αναλάβουμε την πολιτική ευθύνη. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος, μία, δύο, τρεις, δεν πείθεται. Βοηθήστε μας να καταλάβουμε. Ένα λεπτό, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα πολιτικής ευθύνης, με όλο το σεβασμό, κύριε Μιχάλαρε. Ναι. Όταν αυτή τη στιγμή η υποχρέωση του Υπουργού των Εσωτερικών ξεκινά και σταματά στην διαχείριση αυτών των παιδιών στο κέντρο. Το κέντρο λοιπόν το οποίο διαθέτουμε, σας είπα εισαγωγικά, ότι και τα 356 παιδιά έχουμε φροντίσει να είναι σε υποστατικά που δεν είναι αντίσκηνα. Ναι. Τα οποία, ναι, το μόνο πράγμα το οποίο είναι επιβαρυντικό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι υπάρχουν περισσότερα από όσα θα έπρεπε να υπάρχουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Αλλά δεν υπάρχει κανένα εκτεθειμένο ούτε στις καιρικές συνθήκες ούτε σε άλλους κινδύνους. Επομένως, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό το έχουμε μεριμνήσει από την πρώτη μέρα χωρίς να χρειαστεί να μας το υποδείξει κανένας. Επομένως, ναι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα πολιτικής ευθύνης. Υπάρχει ένα τεράστιο όμως θέμα βάρους, εννοώ αριθμητικό, το οποίο, επαναλαμβάνω, θα δώσουμε και σε αυτό απάντηση ως Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά επειδή θέλω πρώτα να ενημερωθούν οι υπηρεσιακοί, μάλιστα, επιτρέψτε μου, δεν μπορώ να δημοσιοποιήσω αυτό το οποίο θα κάνω. Άρα κρατάμε ότι υπάρχει τρόπος, βρήκατε έναν τρόπο, έχετε φέρει ειδικό από την Ελλάδα που θα σας βοηθήσει, γιατί εκεί που αντιμετώπισαν τα αντίστοιχα προβλήματα. Όχι, ειδικός για την Ελλάδα δεν είναι για να μας βοηθήσει για την διαχείριση της κρίσης στο Πουρνάρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Η κυρία Κουτσοπούλη που είναι εδώ στην Κύπρο είναι εδώ για να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες εισηγήσεις για εκβάθρον αναδιάρθρωση της νομοθεσίας που διέπει το άσυλο και τη μετανάστευση. Μάλιστα. Γιατί, μάλιστα, όπως πολύ σωστά έχετε πει και εσείς και η Επίτροπος, υπάρχουν θέματα αντικειμενικά που πρέπει να διασαφινιστούν. Τα βλέπουμε εμείς, τα ζούμε και τα βιώνουμε. Ιδιαίτερα τώρα που έχουμε αυτούς τους αυξημένους αριθμούς, mm-hmm, υπάρχει η αναγκαιότητα να διορθώσουμε, μάλιστα, συγκεκριμένα θέματα στην νομοθεσία. Άρα λοιπόν, δεν περιμένουμε το σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Κάνουμε κάτι πιο γρήγορα. Αυτό καταλαβαίνω. Βεβαιότατα. Μιλούμε για την εθνική νομοθεσία, κύριε Μιχάλαρε, μάλιστα, η οποία κατά την δική μας εκτίμηση πλέον και την εκτίμηση της δικαστού, ναι, αντιμετωπίζει συγκεκριμένα θέματα και στο επίπεδο των διαδικασιών στην υπηρεσία ασύλου και στο επίπεδο, ναι, κατανοητό, του κατανοητό, δικαστηρίου. Τώρα, και αυτά πρέπει να επιληθούν. Άλλο είναι αυτό και άλλο όμως είναι το συγκεκριμένο η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, την οποία εμείς ως κυβέρνηση θα διαχειριστούμε. Πάμε σε ένα άλλο. Πάμε στη φύλαξη του Πουρνάρα, του κέντρου φιλοξενίας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε αν έχετε εικόνα, αλλά βλέπουμε σημερινά πλάνα από ανθρώπους που είναι πάνω στα σύρματα, τα κουνάνε. Και ακούσαμε και την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είπε το εξής: σπάνε τα σύρματα, δεν είναι και τίποτα δύσκολο και μπαίνουν και βγαίνουν και δεν υπάρχει λόγος. Και όλο αυτό γιατί επιστρέφουν πίσω, λέει, στο Πουρνάρα να κοιμηθούν, ενώ δεν θα έπρεπε να μένουν εκεί. Γιατί δεν έχουν λεφτά των επιδομάτων. Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτά τα ερωτήματα. Δεν άψονται των δικών μου αρμοδιοτήτων. Εγώ αυτό που μπορώ να σας απαντήσω. Ποιο να ρωτήσουμε για να μας απαντήσει αυτά. Προφανώς, αν μου μιλάτε για επιδόματα, θα πάτε στο αρμόδιο Υπουργείο για επιδόματα. Αν μιλάτε για θέματα φύλαξης, θα πρέπει να πάτε στην αστυνομία. Ναι. Εκείνο που μπορώ όμως να σας απαντήσω υπεύθυνα είναι το εξής. Ναι. Το κέντρο πρώτης υποδοχής Πουρνάρα, που δεν είναι ούτε κέντρο καν φιλοξενίας και ούτε κέντρο βεοσκράτησης,
είναι δομημένο στην βάση των προδιαγραφών για να τη χάνουμε και τη χρηματοδότηση για συγκεκριμένα θέματα υποδομή από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία. Μάλιστα. Είναι δομημένο στη βάση προδιαγραφών. Δεν μα επιτρέπεται λοιπόν να έχουμε τέτοιε περιφράξει που να απαγορεύουν ή να δημιουργούν την αίσθηση ότι μιλούμε για κέντρο κράτηση. Ναι. Άρα, όντω επιβεβαιώνω την αδυναμία μα εξαιτία του μεγάλου αριθμού. Του γεγονότος ότι υπάρχουν συστηματικές παραβιάσεις του φράχτη, το οποίο είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται, και επίσης επιβεβαιώνω το γεγονός ότι ένας ο οποίος προφανώς παραβιάζει ένα φράχτη, τον COVID δηλαδή με λίγα λόγια, προφανώς κάποια στιγμή θα μπει και θα βγει, εάν θέλει να επιστρέψει. Το θέμα της επιστροφής, ναι, επιτρέψτε μου να σας πω, ναι, δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό το οποίο ρωτήσατε. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι, αναμένοντας να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ασύλου κάποιων ανθρώπων, και εδώ δεν αναφερόμαστε βέβαια στα ανήλικα, αναφερόμαστε στο σύνολο των διαμενόντων, το οποίο ενώ κινηθήκαμε με εξαιρετικά καλούς ρυθμούς το 2021, εξετάζοντας 16.500, σας παρακαλώ, υποθέσεις, εν αντιθέσει με τις 3.000-4.000 που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ενισχύσαμε ακριβώς την διαδικασία, δεν μπορέσαμε να έχουμε αποτέλεσμα στο τέλος της χρονιάς, όταν κλείσαμε την ημερολογιακή χρονιά, και να πούμε ότι, ξέρετε, μειώθηκαν οι 18.000 αιτήσεις που είχαμε σε εκκρεμότητα. Ναι. Γιατί πάρα πολύ απλά, ενώ εξετάσαμε 16.500 ολόκληρες χιλιάδες αιτήσεων, δόθηκαν 14.500, 14.400 για να ακριβολογώ, απορριπτικές αποφάσεις επιδόθηκαν, εισέρευσαν στη δημοκρατία άλλοι 13.500 από την πράσινη γραμμή. Άρα, 0/0 όσον αφορά την αρχική εικόνα, και πολύ δε περισσότερο σκεφτείτε αν δεν ήμασταν τόσο παραγωγικοί που θα ήμασταν σήμερα. Επομένως, αυτός ο τεράστιος φόρτος είναι απότοκο και είναι αυτή η γενεσιουργός αιτία που μας δημιουργεί όλα τα προβλήματα για τα οποία με ρωτάτε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί, περιμένοντας τις αιτήσεις τους, κάποιοι επιλέγουν να κόψουν το φράχτη, αφού δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να είναι κέντρο κράτησης με τις ανάλογες συνθήκες, και επομένως αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Αυτό εγώ που θέλω καταληκτικά να σας πω. Ολοκληρώστε το για να σας θέσω και το τελικό ερώτημα. Βεβαίως. Αυτό που θέλω σε αυτό καταληκτικά να πω όμως είναι το εξής. Η κυβέρνηση διαχειρίζεται ένα τεράστιο πρόβλημα, και βεβαίως η δικιά μας είναι η ευθύνη για να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα, και δεν αποποιούμαστε καμιά απολύτως ευθύνη. Ναι. Αυτό όμως το οποίο θα ήθελα να παρακαλέσω όσους με τόση σπουδή, και δεν αναφέρομαι στους δημοσιογράφους, αναφέρομαι σε άλλους. Ναι. Με τόση σπουδή σπέβδουν αβίαστα να εκτοξεύουν καταγγελίες ή κατηγορίες ή ακόμα και να ζητούν την παρέτηση του Υπουργού των Εσωτερικών, θα πρέπει κατά την εκτίμησή μας πρώτα τουλάχιστον να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα, να ξέρουν ποια είναι τα πραγματικά δικαιώματα αυτών των ανθρώπων, ποιες είναι οι διαδικασίες δηλαδή που πρέπει να ακολουθηθούν, ποιες είναι οι δυνατότητες αυτού του κράτους, τις οποίες ευτυχώς αναγνώρισε ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορέσουμε να έχουμε μια ορθολογιστική εικόνα. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Νουρή, ο Νίκος ο Νουρής είναι υπερήφανος για τη διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού? Ο Νίκος ο Νουρής, κύριε Μιχάλαρε, είναι υπερήφανος για το γεγονός ότι καταβάλουμε τεράστια υπεράνθρωπη προσπάθεια πέραν των δυνατοτήτων μας για να διαχειριστούμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν τρέφω αυταπάτες. Ξέρω ότι το πρόβλημα αυτό θα είναι για πάρα πολλά χρόνια πρόβλημα, αλλά βεβαίως είναι υποχρέωσή μου να κάνω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, να εξασφαλίσω σε αυτούς τους ανθρώπους, τους διαμένοντες, που οι περισσότεροι από αυτούς είναι προϊόν εκμετάλλευσης των διακινητών και φτάνουν στη χώρα μας γιατί θέλουν ένα καλύτερο μέλλον. Ναι. Άρα πρέπει εμείς να διασφαλίσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τις καταλληλότερες των συνθήκων κάτω από τις δοσμένες δικές μας δυνατότητες. Αλλά την ίδια ώρα είναι και υποχρέωσή μου να αποφορτίσω αυτή την χώρα από αυτό το τεράστιο μεταναστευτικό βάρος, επιστρέφοντας όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους η δημοκρατία, μάλιστα, αποφασίζει ότι δεν μπορεί να τους φιλοξενήσει. Και αναφέρομαι σε αυτές τις αιτήσεις που ονομάζονται προδήλωσα βάσιμες και αυτές τις αιτήσεις οι οποίες απορρίψονται. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι είπα από την αρχή του χρόνου, να το επαναλάβω με την ευκαιρία και τώρα, ότι οι δύο στόχοι μας δεν μπορούν να είναι διαφορετικοί, πέραν από το γεγονός της παραχώρησης αυτών των βοηθημάτων σε αυτούς τους ανθρώπους. Ότι πρέπει να είναι πρώτον ο περιορισμός των εισρωών από την πράσινη γραμμή και δεύτερον η μεγιστοποίηση των επιστροφών. Και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε, σας διαβεβαιώ, νυχθημερών στο Υπουργείο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής ακριβώς της στιγμής που έχουμε
την δικαστία από την Ελλάδα, που είναι και εκπρόσωποι την Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου. Για να αλλάξει νομοθεσία. Άρα δεν υπάρχει, απάντηση. Άρα δεν υπάρχει απάντηση ναι, όχι στο ερώτημά μου, αντιλαμβάνομαι. Με συγχωρείτε. Άρα δεν υπάρχει απάντηση ναι ή όχι στο ερώτημά μου, αν αισθάνεστε υπέρ. Βεβαίως, σας έχω δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση. Νομίζω αν την ξανακούσετε πίσω, θα δείτε ότι έχω απαντήσει ότι σε αυτό που με ρωτήσατε. Ναι. Έχω πει ότι είστε περήφανοι για την προσπάθεια που κάνουμε, αφού χρησιμοποιείτε τον όρο, γιατί δεν νομίζω ότι αρμόζει να πω περήφανοι, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Θα πω ικανοποιημένοι. Μάλιστα. Από το γεγονός ότι καταβάλλω μια τεράστια προσπάθεια διαχείρισης. Αλλά εάν αναφέρεστε ότι φιλοξενώντας 2.500 ανθρώπους σε ένα χώρο που είναι φτιαγμένος για χίλιους, οι συνθήκες είναι οι καταλληλότερες, ευθέως σας απαντώ ότι δεν μπορούν να είναι οι καταλληλότερες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτές ήταν και οι απαντήσεις του Υπουργού Εσωτερικών σε όσα καταλογίζουν και στον ίδιο και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού.